Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι μεγάλη χαρά μου να είμαι εδώ μαζί σας. Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα για άλλη μια φορά στη Θράκη, τούτη τη φορά όμως σε μια πολύ ουσιαστική περιοδία και με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Και είναι η πρώτη μου περιοδία με αυτή την ιδιότητα στην περιφέρεια της χώρας, καθώς όπως θα γνωρίζετε φαντάζομαι, όλο αυτό το διάστημα είχαμε να διαχειριστούμε και συνεχίζουμε να έχουμε να διαχειριστούμε πολύ μεγάλες κρίσεις. Ίσως είναι μια από τις κρισιμότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Βρήκα όμως το χρόνο και με πολύ θετική διάθεση βρέθηκα σήμερα από το πρωί, εδώ στη Θράκη, στο Σταυροδρόμι Δύο Υπήρων, στην Ανατολική Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναν τόπο ευλογημένο, που παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες, με ένα σημαντικό, εξαιρετικά δημιουργικό, ανθρώπινο δυναμικό. Μια κοινωνία όμως τραυματισμένη από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα και έτοιμη να αξιοποιήσει τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά συνολικά για τη χώρα μας την επόμενη περίοδο. Καθώς η χώρα μας εισέρχεται επιτέλους στο δρόμο της ανάπτυξης. Ασφαλώς βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Το γνωρίζουμε όλοι μας, το γνωρίζουν πολύ περισσότερο οι συμπολίτες μας, άντρες και γυναίκες, όλοι όσοι αντιμετωπίζουν και ζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς δουλειάς. Άλλωστε, η περίοδος 2010-2014, η καταστροφική αυτή πενταετία για τη χώρα, διέλυσε παραγωγικά και κοινωνικά τον τόπο μας. Φόρτωσε τεράστια βάρη στους πιο αδύναμους, δημιούργησε τεράστια αμφιβολία και αγωνία για το μέλλον. Έδιωξε από τη χώρα χιλιάδες νέους παραγωγικούς ανθρώπους. Και όλα αυτά για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα που πλέον όλοι παραδέχονται, ακόμα και αυτοί που μας το υπέδειξαν, ότι ήταν λαθασμένο και αποτυχημένο. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η χώρα βρίσκεται πολύ κοντά, μια ανάσα, από την έξοδο από αυτήν την τεράστια οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική περιπέτεια. Η κυβέρνησή μας έκανε μια συμφωνία το καλοκαίρι του 2015. Τα βάρη και τις δυσκολίες της οποίας κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν πέρσι τον Ιούνιο ήταν βέβαια πολύ ηπιότερα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης καταστροφικής περίοδου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα βιώνουν τα μέτρα αυτά σορευτικά. Όμως το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συμφωνίας είναι ότι για πρώτη φορά οδηγεί πραγματικά σε μια προοπτική εξόδου από την κρίση. Και αυτή η διέξοδος περνάει και μέσα από την απομείωση του χρέους και την επάνωδό μας στις διεθνείς αγορές χρήματος. Και θα ήθελα να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο, γιατί πολλοί λένε ότι ξεχνάμε εύκολα, όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, ότι πριν από δύο μόλις χρόνια το να μιλάει κανείς σε αυτόν τον τόπο για το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι μη βιώσιμο και ότι χρειάζεται ρύθμιση ήταν ένα ταμπού. Ήταν μια κουβέντα σχεδόν απαγορευμένη. Όχι μόνο από τους δανειστές και τους εταίρους μας, αλλά ακόμα και από
τις ελληνικές κυβερνήσεις που πρόθυμα διαβεβαίωναν για να εξασφαλίσουν πολιτική στήριξη από τους δανειστές μας ότι σε συνθήκες ραγδαίας οικονομικής ύφεσης το ελληνικό χρέος θα μπορούσε να αποπληρωθεί στο ακέραιο. Ζητούσαν μάλιστα και πιστοποιητικά βιωσιμότητας, προκαλώντας έτσι τη θυμηδία της διεθνούς κοινότητας. Σήμερα όμως έχουμε καταφέρει να φύγουμε οριστικά από αυτή τη φάση. Σήμερα σχεδόν όλοι, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχουν αποδεχθεί την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και είμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ κοντά σε μια συμφωνία που θα απελευθερώσει την χώρα και την οικονομία από ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό βάρος. Ο οδικός χάρτης για την έξοδο της χώρας από την κρίση περνάει όμως από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος με τους πιστωτές μας. Είναι βεβαίως μια δύσκολη διαπραγμάτευση και είναι δύσκολη γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν υπογράφει λευκά χαρτιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι και όπως οι ίδιοι μας ζητάνε να κάνουμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο για την υπεράσπιση των πιο αδυνάμων. Και αυτό κάνουμε και τώρα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης σε κάθε επίπεδο. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει όχι μόνο στην ώρα της, αλλά και με το σωστό τρόπο, χωρίς υποχωρήσεις αρχών στα κρίσιμα ζητήματα και ιδίως στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων και χωρίς νέα μέτρα, ειδικά για την περίοδο μετά το 2018. Και όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι παράλογες απαιτήσεις, που δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, για την δική μας την πλευρά, για την ελληνική πλευρά, δεν αποτελούν καν θέμα συζήτησης. Το επόμενο βήμα από το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι η συμφωνία για το χρέος και φυσικά η ένταξη και των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο δρόμος λοιπόν για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη είναι για πρώτη φορά ένας δρόμος ανοιχτός και είναι μπροστά μας. Και είναι ένας δρόμος που καλούμαστε να τον περπατήσουμε μαζί, με σχέδιο και όραμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Και πρέπει να σας πω ότι οι αγορές έχουν ήδη πάρει αυτό το μήνυμα. Τα στοιχεία της οικονομίας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είναι κάτι παραπάνω από θετικά, επιτέλους. Και οι προβλέψεις για το άμεσο μέλλον, επιτέλους αισιόδοξες. Θα οδηγηθούμε μέχρι εκεί με σταθερά βήματα, γνωρίζοντας ότι ξεπερνάμε τους τελευταίους δύσκολους κάβους, υπερπηδάμε τα τελευταία δύσκολα εμπόδια, διανύουμε τα τελευταία μέτρα μιας πολύ δύσκολης διαδρομής. Όμως αυτό που πρώτα και κύρια μας ενδιαφέρει είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνουν τα ωφέλη της ανάπτυξης αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών και στην πραγματική οικονομία. Να μην είναι απλά στατιστικά μεγέθη και νούμερα για τους οικονομολόγους, αλλά να γίνουν πραγματικότητα για τους χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στο περιθώριο, που έχουν υποστεί μεγάλες πληγές, που έχουν χάσει την εργασία τους αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Στόχος μας είναι να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά ο τόπος, αφήνοντας πίσω παθογένειες και προβλήματα του παρελθόντος.
Η δική μας δέσμευση είναι ότι αυτοί που σήκωσαν εδώ και 7 και πλέον χρόνια το βάρος της κρίσης θα είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να γευθούν τα ωφέλη της ανάπτυξης. Γι' αυτό ήδη από τώρα στον προϋπολογισμό του 2017 που προβλέπει ανάπτυξη για πρώτη φορά υψηλή της τάξης του 2,7% του ΑΕΠ αλλά και υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα. Έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, της επούλωσης των πληγών και της στήριξης των πιο αδύναμων. Αυξάνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις δαπάνες για την υγεία καθώς και τις δαπάνες για τη δημόσια παιδεία και την κοινωνική προστασία. Ενισχύουμε με 760 εκατομμύρια ευρώ το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που θα στηρίξει πάνω από 250.000 οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ενώ προβλέπουμε 100 εκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουν αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους τους. Φίλες και φίλοι, δεν ισχυρίζομαι ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια κοινωνία που έχει υποστεί τεράστια βάρη, ιδίως στην καταστροφική πενταετία, αλλά σωρευτικά από το 2010 και μετά. Είναι όμως, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και γνώση αυτό που λέω, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στις σημερινές συνθήκες. Και όσο οι συνθήκες θα βελτιώνονται, τόσο θα αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα, η πατρίδα μας, ανοίγεται και σε έναν άλλο δρόμο. Αναδεικνύεται σε πόλο ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Σε μια περίοδο αυξανόμενων κρίσεων και ενδυνόμενης αποσταθεροποίησης, η Ελλάδα ενισχύει τις θέσεις της. Ενισχύει τη θέση της στην Ευρώπη και γενικότερα στη γειτονιά της, από την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Προωθούμε διμερώς και τριμερώς μαζί με την Κύπρο τη συνεργασία μας με κρίσιμες χώρες στην περιοχή, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ιράν, αλλά και με τις χώρες του κόλπου, αλλά και με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Το προηγούμενο διάστημα η χώρα μας υποδέχτηκε τους προέδρους της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, τους ηγέτες των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα την τύχη και την τιμή μέσα σε 6 μήνες με το ταξίδι στην Κίνα συμπεριλαμβανόμενο να συναντήσω τους 3 κορυφαίους ηγέτες του κόσμου. Η Ελλάδα, η μικρή και αδύναμη Ελλάδα της κρίσης, έγινε από παρίας σε χώρα πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην περιοχή της. Από την αδύναμη Ελλάδα περνάμε στην Ελλάδα που είναι μια υπολογίσιμη πρωτίστως ηθικά δύναμη, γιατί υπερασπίζεται πανανθρώπινες αξίες όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στα δικαιώματα. Στη βάση αυτής της ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής ενισχύουμε τα διπλωματικά μας ερίσματα και τις οικονομικές σχέσεις της χώρας μας καθώς και την διεθνή μας εικόνα σε μια κρίσιμη και μεταβατική περίοδο τόσο για την έξοδό μας από την κρίση όσο όμως και σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές αλλά και παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό δεν αναδεικνύεται μονάχα ο ρόλος της Ελλάδας ως χώρα πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως η χώρα που αποτελεί
το ανατολικότερο άκρο, τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύνορά της σε μια έθραυστη περιοχή αυτή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας ως μιας χώρας με ενισχυμένο ρόλο σε ζητήματα ασφάλειας και κυρίως σε ζητήματα διαχείρισης της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης. Αναδεικνύεται ο ρόλος της χώρας μας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, στη βάση του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια περίοδο που η ενίσχυση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και στη γειτονιά της, οι μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές πιέσεις αλλά και η οικονομική στασιμότητα οδηγούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε μια συντηρητική, αν όχι σε μια εθνικιστική αναδίπλωση. Μια αναδίπλωση που εκκινείται από την ενίσχυση ξενοφοβικών και ακροδεξιών δυνάμεων, που οδηγεί στο κλείσιμο των συνόρων με φράκτες και σειρματοπλέγματα, που υπονομεύει τις αρχές της αλληλεγγύης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σε αυτό το περιβάλλον, η χώρα μας και ο λαός μας ανέδειξαν και αναδεικνύουν έναν διαφορετικό δρόμο. Τον δρόμο των ανθρωπιστικών αξιών, για τον οποίο πρέπει όλοι και όλες να νιώθουμε περήφανοι. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες. Όμως ο λαός μας δίνει μέχρι σήμερα μια σκληρή μάχη για την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στην αξιοπρέπεια των προσφύγων, αλλά και στην αξιοπρέπεια των ίδιων των Ευρωπαίων. Ο λαός μας και η χώρα μας δίνει μια μάχη για τις ευρωπαϊκές αξίες που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δυστυχώς έχουν ξεχάσει και πρέπει σύντομα να ξαναβρούν. Και το πιο σημαντικό, δίνει μια μάχη για το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να θυμηθώ τα λόγια ενός σπουδαίου ανθρώπου του πολιτισμού, ενός μεγάλου συνθέτη που γεννήθηκε στη Θράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος είχε πει «Νιώθω Έλληνας αν αυτό σημαίνει Ευρωπαίος και Ευρωπαίος αν αυτό συμπεριλαμβάνει την ελληνικότητά μου». Κανένα μέλλον, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να υπάρξει αν το μέχρι πριν μερικά χρόνια σταθερό πολιτικό σύστημα της Ευρώπης παραδοθεί στον απομονωτισμό, στον λαϊκισμό και στις ανερχόμενες δυνάμεις της ακροδεξιάς σήμερα στην Ευρώπη. Ο μοναδικός δρόμος της Ευρώπης προς το μέλλον είναι ο δρόμος των αξιών, ο δρόμος της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Και στο όνομα αυτού του δρόμου, η πατρίδα μας, η μικρή Ελλάδα, η ταλαιπωρημένη Ελλάδα της κρίσης, παίζει έναν ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε αυτόν τον δρόμο της ειρήνης και της σταθερότητας που ανοίγουμε, ασφαλώς και υπάρχει και μια ιδιαίτερη πρόκληση. Και αυτή είναι η σχέση μας με τους γείτονές μας. Η σχέση μας ιδίως με την γειτονική Τουρκία. Εργαστήκαμε και εργαζόμαστε για την ειρήνη και τη σταθερότητα, τη φιλία και τη συνεργασία με τους γείτονές μας. Αυξήσαμε τις επαφές μας και τις συναντήσεις μας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δύσκολη περίοδο όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τις σχέσεις μας, παίρνοντας πολλές φορές και ρίσκα. Ήμουνα θαρώ ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ταξίδεψα 3 φορές μέσα σε ένα χρόνο στη γειτονική χώρα για να συναντήσω τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό. Παραμείναμε
σταθεροί στις αρχές μας, αλλά επιμείναμε στο διάλογο και βρήκαμε λύσεις, όχι μόνο στην οικονομία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, αλλά και στο δύσκολο αυτό ζήτημα, στο δύσκολο πρόβλημα, το προσφυγικό, στην προσφυγική κρίση, την πρωτοφανή αυτή μετακίνηση πληθυσμών, τη μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Πρόκειται για ένα ζήτημα υψίστης σημασίας, όπου πριν ακόμα την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πετύχαμε σε διμερές επίπεδο την εφαρμογή του διμερούς πρωτοκόλλου επανεισδοχής τους πρώτους μήνες του έτους, ενώ θέσαμε τις βάσεις για τη συμφωνία αργότερα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία και την ενεργοποίηση της δράσης του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, όπου παρά τις δυσκολίες και τις αμφισβητήσεις είχε αυτά αποτελέσματα. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στη ραγδαία μείωση των ροών στα ελληνικά νησιά. Κυρίως αναφέρομαι στον μηδενισμό των πνιγμών, των θανάτων, αθώων παιδιών και ενήλικων προσφύγων και μεταναστών στα νερά του Αιγαίου. Συνεχίζουμε λοιπόν να πιστεύουμε σταθερά ότι οι διάβλοι επικοινωνίας, συνεργασίας και επαφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ότι πρέπει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσο έθραυστη και δύσκολη και αν είναι στην εφαρμογή της, να τηρηθεί πιστά και να βρεθεί η διέξοδος για το μέλλον της σημαντικής αυτής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αλλά πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και σαφείς σε ορισμένα ζητήματα. Η βάση της ελληνοτουρκικής συνεννόησης δεν μπορεί να είναι άλλη από τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη και βέβαια τη σταθερή προσήλωση σε όσα προβλέπει, το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτό θα επιμείνουμε. Η αμφισβήτηση των διεθνών συνθήκων είναι μια ενέργεια απαράδεκτη που δεν βοηθά. Δεν βοηθά τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Δεν βοηθά την παγκόσμια ειρήνη, την ευημερία των λαών, τις διεθνείς ισορροπίες που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις διεθνείς συνθήκες. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι το βασικό στοιχείο της ισορροπίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν να σταματήσουν αυτές οι αμφισβητήσεις και οι απαράδεκτες αξιώσεις που δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο από το να υπονομεύουν την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Τα σύνορα είναι και θα είναι σταθερά και αδιαμφισβήτητα. Και ας μην έχει κανείς αυταπάτες για την αποφασιστικότητά μας να προστατέψουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα σύνορα λοιπόν δεν αμφισβητούνται και δεν επανακαθορίζονται. Η ιστορία όμως μπορεί να επανακαθοριστεί και να αποκλίνει από την προδιαγεγραμμένη της πορεία. Μπορεί να αλλάξει είτε προς όφελος των λαών, είτε όμως και εις βάρος τους. Και θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία και τον διάλογο προς όφελος και των δύο λαών μας στην περιοχή. Αν οι γείτονές μας λοιπόν το επιθυμούν, επιθυμούν το ίδιο, ο ιστορικής σημασίας αυτός δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός.
όπως ανοιχτός θα παραμείνει και ο ιστορικής σημασίας δύσκολος αυτός δρόμος που θα επιτρέψει σε όλον τον κυπριακό λαό να πάρει τη μοίρα στα χέρια του. Έναν λαό που σχεδόν όσα χρόνια εγώ ζω, 42 χρόνια τώρα, ζει σε μια πατρίδα διχασμένη και διαιρεμένη. Έναν λαό που δικαιούται να ζήσει σε μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς φόβο, χωρίς κατοχή και χωρίς εγγύσεις. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε σταθερά τις δικοινοτικές συνομιλίες για την επίλυση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού διεθνούς ζητήματος. Και τη στηρίζουμε στη βάση της βαθιάς μας επιθυμίας για μια προοπτική λύσης βιώσιμης επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε τις δικοινοτικές συνομιλίες χωρίς να παρεμβαίνουμε, ενθαρρύνουμε τις δύο κοινότητες και κυρίως στηρίζουμε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σε αυτή την προσπάθεια. Παρεμβαίνουμε όμως και θα παρέμβουμε δημιουργικά στο κρίσιμο θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και πιστεύουμε ειλικρινά ότι παρά τις όποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, η ελπίδα στην Κύπρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαθεί. Και θα πω και εδώ κάτι που μετέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν αλλά και κατά τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Ομπάμα. Η Κύπρος δεν χρειάζεται ξένους στρατούς και εγγυητές. Η μόνη εγγύηση, πραγματική εγγύηση για την ασφάλεια, το μέλλον και την προκοπή του κυπριακού λαού είναι αυτή καθ' αυτή η συμφωνία επανένωσης της Νήσου στα πλαίσια μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης και αντιλύσης που θα αφορά την επανένωση και την ειρηνική συμβίωση των δύο λαών. Φίλες και φίλοι, αυτοί οι δρόμοι που παλεύουμε να ανοίξουν, δρόμοι για την ανάπτυξη, για την έξοδο από την κρίση, για την ειρήνη, για την ειρηνική συμβίωση, για τη σταθερότητα και την συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, για τις αξίες μας, αυτοί οι δρόμοι αναδεικνύονται σε μεγάλο βαθμό εδώ στον τόπο σας, στη Θράκη. Θα έλεγα ότι η γεωγραφική θέση της Θράκης είναι η μεγάλη της πρίκα. Είναι ο μοχλός με τον οποίο αυτή η περιοχή μπορεί να αναβαθμιστεί σε εμπορικό κόμβο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, συνδεόμενη με τις χώρες της περιοχής, στα βόρεια με τη Βουλγαρία, στα ανατολικά με την Τουρκία, νότια με την Αίγυπτο. Για τον λόγο αυτό, το βάρος της πολιτικής μας πέφτει πρώτα απ' όλα στην αξιοποίηση, καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Και αναφέρομαι κυρίως στην αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, έργο το οποίο επισκέφτηκα σήμερα το πρωί, και ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας μου εδώ στη Θράκη. Αναφέρομαι επίσης στον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του τόσο με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όσο και με τις Καβάλες. Αλλά και στη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με το βουλγαρικό σιδηροδρομικό δίκτυο έως το λιμάνι του Μπουργκάς, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά εμπορευμάτων από τον Εύξηνο Πόντο στην Ευρώπη και Τούμπαλιν
παρακάμπτοντας τα στενά των Δαρδανελίων. Αναφέρομαι επίσης στην κατασκευή οδικών αξώνων κάθετων στην Εγνατία εδώ, που θα αναβαθμίσουν το δίκτυο των μεταφορών, αλλά και θα καταστήσουν τον τόπο ταχύτερα και ευκολότερα προσβάσιμο στους επισκέπτες του. Όλα αυτά τα έργα, σε διάφορες φάσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης, αλλά και μια σειρά μικρότερα έργα υποδομών, στοχεύουν ακριβώς στην στρατηγική που προανέφερα. Στην αξιοποίηση του μεγάλου πλεονεκτήματος της Θράκης, του γεγονότος δηλαδή ότι βρίσκεται στη μέση όλων των δρόμων προς την Ευρώπη. Αλλά υπάρχει άλλος ένας δρόμος, πολύ σημαντικός, που περνάει από την περιοχή σας. Και αυτός είναι ο ενεργειακός δρόμος. Ο ενεργειακός δρόμος του μέλλοντος που συνδέει η Ευρώπη με Ανατολή. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ΤΑΠ, ο οποίος προοδευτικά θα διασχίσει όλη τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και στη συνέχεια ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η κατασκευή του είναι ένα πραγματικά μεγάλο έργο που δημιουργεί πολλές άμεσες και έμεσες θέσεις απασχόλησης και ταυτόχρονα ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής. Μια δυναμική που θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την προώθηση και των έργων του διασυνδετήριου αγωγού IGB, δηλαδή του αγωγού που θα συνδέει Ελλάδα και Βουλγαρία, καθώς και του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Ταυτόχρονα η ΔΕΠΑ, σε συνεργασία με την περιφέρεια, προχωρά στην επέκταση της κρίσης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή, την Ξάνθη, την Δράμα και την Καβάλα. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου προγραμματίζεται ως το 2021, ενώ στόχος είναι, με την επένδυση των αποδόσεων σε μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, να καταστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια εφικτή η παροχή φυσικού αερίου και σε άλλες πόλεις της ευρύτερης περιοχής. Είναι επίσης προγραμματισμένη η όσο το δυνατόν ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής, ώστε να δοθεί όθηση στην τοπική ανάπτυξη του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση είναι παραδοσιακοί πυλώνες για την οικονομική ζωή της Θράκης και το κλειδί για τη ζωή και το μέλλον της περιοχής. Έτσι ώστε αυτός ο τόπος να μην λειτουργεί μόνο ως γέφυρα και ως σταυροδρόμο, αλλά ταυτόχρονα και ως κέντρο ανάπτυξης και παραγωγής. Γνωρίζουμε βέβαια πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Προβλήματα που σχετίζονται με διαχρονικές τρευλώσεις πολλών ετών και τα οποία η κυβέρνησή μας κληρονόμησε. Και δίνουμε μέσα σε συνθήκες που όλοι γνωρίζετε σκληρό και δύσκολο αγώνα για την αντιμετώπιση τους και την παραγωγική στήριξη του αγροτικού κόσμου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο βελτιώσαμε ποιοτικά και διαπραγματευθήκαμε από την αρχή το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 με τις αναγκαίες οργανωτικές προσαρμογές. Ολοκληρώνουμε και χρηματοδοτούμε σημαντικά έργα γέφυρες της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη και οι νέες προκηρύξεις. Εξοφλήσαμε υποχρεώσεις ενισχύσεων και επενδύσεων που καθυστερούσαν ακόμα και από το 2008. Και έχουμε στόχο να ολοκληρώσουμε τις όποιες εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του έτους.
εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, που σύμφωνα με δεσμεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Από το συνδυασμό των αλλαγών που προέκυψαν στους τομείς του φορολογικού και του ασφαλιστικού και τον αγροτικό τομέα, το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων αγροτών, για την ακρίβεια ποσοστό πάνω από 80% του αγροτικού πληθυσμού, θα έχει μηδενική επιπλέον επιβάρυνση ή ενδεχομένως και όφελος σε σχέση με ό,τι πλήρωνε πριν. Ενώ θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο και για τους αγρότες. Τέλος, προχωρήσαμε σε νομοθετικές θεσμικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος περί αγροτικών συνεταιρισμών, ο νόμος περί βοσκήσιμων γεών, ο νόμος για την κοινωνική οικονομία, αλλά και σε σημαντικές τροπολογίες για την βελτίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών όπως οι αδειοδοτήσεις. Και όλα αυτά είναι σταθερά και αποφασιστικά βήματα για την στήριξη του αγροτικού κόσμου, με κομβικό σημείο την συνεργατικότητα μεταξύ των παραγωγών. Η κυβέρνηση έχει η πολιτική βούληση να στηρίξει και να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο αυτά τα συνεργατικά σχήματα, που είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Μακριά όμως από τις πελατειακές και κομματικές αντιλήψεις του παρελθόντος, που οδήγησαν στην κακοδιαχείριση και πολλές φορές και στη διαφθορά, την αδιαφάνεια και την αντιπαραγωγικότητα. Και πάνω σε αυτή τη λογική σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε σήμερα στα χέρια μας. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες, το πρόγραμμα Leader, το νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, που για πρώτη φορά απορροφούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό, φτάσαμε στο 98% της απορροφητικότητας, ένα σημαντικό ρεκόρ για τη χώρα μας, ακριβώς διότι για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν όχι προς όφελος ημετέρων, αλλά προς όφελος της εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών. Η παραγωγική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα είναι άλλωστε καθοριστική σημασίας και για τη μεταποίηση, που δημιουργεί ακόμα περισσότερες θέσεις απασχόλησης και αναπτυξιακές προτεραιότητες για την περιοχή. Σε αυτές τις αναπτυξιακές προτεραιότητες οφείλουμε βεβαίως να συμπεριλάβουμε και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ανθρώπινο δυναμικό, στους υψηλά εξειδικευμένους νέους επιστήμονες, την επένδυση δηλαδή στην έρευνα και στην καινοτομία. Ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας είναι βασικός τόσο για την στήριξη όσο και για την αναβάθμιση της τοπικής ανάπτυξης. Είναι το βασικό εργαλείο που χρειάζεται μια οικονομία σαν τη δική μας για να γίνει ανταγωνιστική. Και είναι επίσης ένας τομέας που ταιριάζει στις αναπτυξιακές και παραγωγικές ανάγκες της περιοχής. Και ξέρω ότι εδώ στη Θράκη έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στην Ξάνθη. Γνωρίζω και την αξιόλογη ερευνητική δουλειά που γίνεται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Η έρευνα και η καινοτομία είναι ένας τομέας που πρέπει να στηριχθεί αποφασιστικά. Και η κυβέρνησή μας έχει ξεκαθαρίσει την βούλησή της να αυξήσει τις δαπάνες για την έρευνα και να στηρίξει ενεργά την ερευνητική κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, συστήσαμε ειδικό χαρτοφυλάκιο για την έρευνα στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και αυξήσαμε τη δημόσια δαπάνη για την έρευνα και την ανάπτυξη από το 0,6% στο 0,96%, που είναι υψηλό ιστορικό για την Ελλάδα, ελπίζοντας ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσουμε, θα υπερβούμε το 1% του ΑΕΠ για την έρευνα. Συστήσαμε επίσης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ δεσμεύσαμε κονδύλια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ,
τα οποία θα διατεθούν απευθείας για τη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι η Θράκη μπορεί να βγει εξαιρετικά ωφελημένη από αυτή την πολιτική. Όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, αλλά και γιατί με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε, αν όχι να αποτρέψουμε, τουλάχιστον να μειώσουμε αισθητά ένα πολύ δυστάρεστο φαινόμενο των καιρών μας, το λεγόμενο brain drain, δηλαδή την μετανάστευση των πιο σπουδαίων μυαλών του τόπου μας, των νέων επιστημόνων και ερευνητών έξω από τη χώρα, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη ερευνητική σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Για μας η έρευνα και η εκπαίδευση είναι προτεραιότητες, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, επιδιώκοντας ένα σχολείο ποιότητας αλλά και ισότητας, αποκατέστησε την αδικία που προέκυπτε από το καθεστώς πολυτυπίας των δημοτικών σχολείων, που περιόριζε το εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών μονάχα στο 1/3 των σχολικών μονάδων. Αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτουμε προς όφελος όλων και όχι προς όφελος μιας μικρής μειοψηφίας, σήμερα σχεδόν το σύνολο των μαθητών και μαθητριών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών εμπλωτισμένο με γνωστικά αντικείμενα όπως πληροφορική, αγγλικά από την πρώτη τάξη, την πρώτη του δημοτικού, αλλά και τέχνες. Στο γυμνάσιο, περιορίζοντας τον υπερβολικό εξεταστικό φόρτο και εξορθολογίζοντας τη διδακταία ύλη, δίνεται για πρώτη φορά έμφαση στην ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Η πρόσθετη όμως πρόκληση εδώ για την Θράκη είναι η μειονοτική εκπαίδευση. Γι' αυτό και προχωράμε σε στοχευμένες κινήσεις που συνεχίζουν και βαθαίνουν την μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας. Η προσπάθεια αυτή αφορά αφενός το καθεαυτό μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφετέρου το δημόσιο σχολείο που αποτελεί μια εκπαιδευτική επιλογή για πολλούς γονείς και πρέπει να αποτελεί για τους περισσότερους. Αφορά επίσης και μέτρα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας, η ενισχυτική διδασκαλία και τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας. Κύριος στόχος μας είναι η περαιτέρω μείωση της σχολικής διαρροής, η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 9χρονης εκπαίδευσης, αλλά και του λυκείου, και η κατάκτηση της ελληνομάθειας που θα επιτρέπει στις νέες και στους νέους της μειονότητας να διεκδικούν το μέλλον τους με ίσους όρους στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, στην Ελλάδα. Ως προς το μειονοτικό σχολείο, στόχος είναι αυτό να συγκλίνει όλο ένα και περισσότερο σε ποιότητα με το δημόσιο σχολείο μέσω της αναβάθμισης των παιδαγωγικών εφοδίων των εκπαιδευτικών, της βελτίωσης και του εξυγχρονισμού των βιβλίων και των αναλυτικών προγραμμάτων και των δύο προγραμμάτων σε πολυθέσιες σχολικές μονάδες με όλες τις ειδικότητες και ολοήμερο σχολείο. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τονίσω για άλλη μια φορά. Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να κάνει βήματα προς τα μπρος, να άρει παθογένειες του παρελθόντος και λάθη του παρελθόντος, είναι αποφασισμένη να στηρίξει όλους τους Έλληνες πολίτες,
διότι θεωρούμε ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ανεξάρτητα από το ποιο Θεό πιστεύουν, ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους, έχουν ίδια ίσα δικαιώματα απέναντι στην ελληνική πολιτεία, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας. Και δεν πρόκειται να ανεχτούμε. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμιά διχαστική λογική. Κανένα κήρυγμα μίσους που θα σπείρει τον διχασμό ανάμεσά μας. Όπως όμως δεν πρόκειται να δεχτούμε να υπάρχουν δυνάμεις ή ξένες αρχές που θα αξιοποιούν τις διαφορές μας ή τα λάθη του παρελθόντος, παίζοντας παιχνίδια στην πλάτη μας και προσπαθώντας να μας διχάσουν. Κάθε πολιτική διχασμού και διαίρεσης μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Δεν ωφελεί τίποτα και κανέναν, εκτός από αυτούς που θέλουν το κακό αυτού του τόπου, αυτού του λαού, αυτής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που για χρόνια έχει μάθει να ζει και να προοδεύει μέσα από την πολυπολιτισμικότητα που είναι πλούτος για το μέλλον, το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Γι' αυτό και δεν σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε πολιτικές που θα προκαλούσαν φοβικές αναδιπλώσεις γύρω από την ταυτότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ανάγκες όλων των Ελλήνων πολιτών. Και οι ανάγκες αυτές σχετίζονται πρώτα απ' όλα με το δικαίωμα σε μια καλή παιδεία, διότι η γνώση, η παιδεία είναι το βασικό εφόδιο για το μέλλον των νέων παιδιών αυτού του τόπου. Αλλά και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία, στην ευημερία, στο δικαίωμα να ζήσουμε με αξιοπρέπεια για τα παιδιά μας, για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό το δικαίωμα περνάει μέσα από σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου, μέσα από την καταπολέμηση των παθογενειών, της διαφθοράς, της διαπλοκής, αλλά περνάει και μέσα από την εμπέδωση μιας κουλτούρας, φιλίας, συνύπαρξης, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης. Αυτές είναι οι αξίες μας. Αυτές τις αξίες θα υποστηρίξουμε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρέθηκα σήμερα στην Θράκη και ομολογώ ότι έσπασα ένα ρεκόρ, διότι νομίζω ότι είναι η ένατη στη σειρά ομιλία που κάνω σήμερα. Αλλά βρέθηκα εδώ και μπόρεσα να ακούσω, όχι μόνο να μιλήσω, να ακούσω και παράπονα, αλλά και μηνύματα αισιοδοξίας και κριτική, αλλά και επένους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κοινωνία, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, κυρίως οι πιο αδύναμοι, οι παραγωγικοί φορείς, οι θεσμικοί φορείς, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αισθάνονται ότι δεν έχουν μια κυβέρνηση από κάπου μακριά που τους παρακολουθεί και τους κουνάει το δάχτυλο, αλλά μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να τους ακούσει και να διορθώσει και τα λάθη της. Όταν υπάρχουν και υπάρχουν, το ζήτημα είναι να διορθώνονται. Και πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη στη Θράκη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας δυναμικής περίοδου στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την οικονομική ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση του τόπου. Την ανασυγκρότηση της οικονομίας, την ανασυγκρότηση της παραγωγής, την βελτίωση της ψυχολογίας στους Έλληνες πολίτες, να ξαναπνεύσει αέρας αισιοδοξίας και ρεαλιστικής ελπίδας. Και θέλω να σας πω, κλείνοντας την ομιλία μου, ότι σήμερα από το πρωί μέχρι τώρα, κυρίως βλέποντας νέα παιδιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, νέα παιδιά είτε από οικογένειες χριστιανών είτε από οικογένειες μουσουλμάνων,
Έλληνες πολίτες που σε λίγο θα έχουν το δικαίωμα ψήφου στα 17, γιατί και αυτή ήταν μια μεγάλη τομή που επιχειρήσαμε και πετύχαμε. Για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα χαμόγελα της αισιοδοξίας, αλλά και για τη δυνατότητα να ξανακερδίσουμε μαζί την χαμένη αξιοπρέπεια, αλλά και το δικαίωμα στην εργασία, γιατί αυτός είναι ο νέος μεγάλος εθνικός στόχος για τον τόπο. Την επόμενη πενταετία να φύγουμε από αυτά τα δυσθεώρατα ποσοστά ανεργίας και να φτάσουμε στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Μην ξεχνάτε, από το 7% το 2009, με τα μνημόνια και την καταστροφική λαιλασία της παραγωγικής βάσης του τόπου, φτάσαμε στο 27% και δυστυχώς για τους νέους ανθρώπους το 50%. Απαράδεκτα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο στόχος τώρα παρά να σφίξουμε τις γροθιές μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πέρα από όλα όσα μας χωρίζουν, να πορευτούμε μαζί και να αγωνιστούμε σε αυτόν τον μεγάλο εθνικό και πατριωτικό στόχο. Να φέρουμε ξανά δουλειές, να φέρουμε ξανά εργασία και αξιοπρέπεια για τους νέους ανθρώπους. Και αυτό περνάει μέσα από την ανάπτυξη, αλλά από μια ανάπτυξη που θα είναι δίκαιη. Και δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει πως το όφελό της θα κατανέμεται δίκαια και πρωτίστως σε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Πρωτίστως στους πιο αδύναμους. Πρωτίστως σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αλλά δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει και δίκαια χωρικά κατανομή. Ζήσαμε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την εποχή της Ολυμπιάδας. Αλλά αυτή ήταν μια αθηνοκεντρική ανάπτυξη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να προσανατολίσουμε την ανάπτυξη στην περιφέρεια, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και κυρίως εδώ στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα το πρωί έδωσα μια υπόσχεση μιλώντας στους άντρες και στις γυναίκες, όχι πολλές δυστυχώς, αλλά υπήρχαν, στο χωριό στη Φιλήρα, στο μειωνοτικό χωριό στη Φιλήρα, όπου είδα ανθρώπους λιοκαμένους από το χωράφι με ρόζους στα χέρια τους, διότι ήταν άνθρωποι της δουλειάς του μόχθου, να έχουν αυθόρμητα προσέλθει στην πλατεία για να μ' ακούσουν και να με τιμήσουν, διότι ίσως για πρώτη φορά πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο χωριό τους. Και τους είπα κάτι πολύ ειλικρινές, ότι διένυσα μια μεγάλη απόσταση για να έρθω από την Αθήνα στο χωριό τους, που όμως τα δικά τους τα μάτια φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από όσο πραγματικά είναι. Και η υπόσχεση που τους έδωσα δεν ήταν ότι θα ξαναδιανύσω μονάχα, ότι θα ξαναδιανύσω αυτή την απόσταση σύντομα, αλλά ότι θα αγωνιστώ και εγώ και τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές μας όλοι μαζί, για να μικρύνουμε αυτή την απόσταση. Να μικρύνουμε τις αποστάσεις που μας χωρίζουν. Την ίδια υπόσχεση θέλω να δώσω και σε εσάς. Να μικρύνουμε την απόσταση που χωρίζει το κέντρο από την περιφέρεια. Να μικρύνουμε την απόσταση που χωρίζει τους πολύ πλούσιους από τους πολύ φτωχούς. Να μικρύνουμε τις αποστάσεις και τις ανισότητες που διευρύνθηκαν όλα αυτά τα χρόνια της λαιλασίας και της καταστροφής για τον τόπο. Έχουμε μπροστά μας ένα τελευταίο εμπόδιο. Να είστε βέβαιοι ότι θα το ξεπεράσουμε. Και μετά όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε και τα άλλα μεγάλα και μικρά καθημερινά εμπόδια. Και κυρίως ένα παλιό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο που βάζει εμπόδια στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάκαμψη, την κανονικότητα, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο. Όμως να είστε βέβαιοι ότι το επόμενο διάστημα, ιδίως μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, που θα σημάνει και τα απαραίτητα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, που θα σημάνουν και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή στη δυνατότητα να δοθεί ένα σήμα θετικό τόσο
για την έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο 2017, που θα σημάνει την οριστική έξοδο από τα μνημόνια και τα προγράμματα χρηματοδότησης από τους πιστωτές μας στα μέσα του 2018, την οριστική όμως μετά από αρκετά χρόνια, και ταυτόχρονα θα σημάνει το πράσινο σήμα για επενδύσεις στον τόπο που θα δώσουν την ευκαιρία για δουλειές κυρίως σε νέους ανθρώπους. Μετά λοιπόν από το επιτυχές κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, μπροστά μας ανοίγεται δουλειά και μόνο δουλειά. Δουλειά για να χτυπήσουμε, να συγκρουστούμε και να καταργήσουμε τις παθογένειες στη δημόσια διοίκηση, στο κράτος, τις παθογένειες στο πολιτικό σύστημα, για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα για δίκαιη ανάπτυξη, να φύγουμε από το κέντρο βάρος της συζήτησης στα δημοσιονομικά, δηλαδή στους περιορισμούς, στους φόρους και στα βάρη, και να επικεντρώσουμε τη συζήτηση για το πώς θα αναπτύξουμε με ταχύτατους ρυθμούς την ελληνική οικονομία. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια θα έχουμε μαζί μας όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα από την κομματική τους προτίμηση το προηγούμενο καθεστώς. Διότι αυτή θα είναι η πραγματική μεταπολίτευση για τη χώρα. Αυτή θα είναι η πραγματική αλλαγή σελίδας για τον τόπο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Είμαι βέβαιος ότι γυρίζουμε σελίδα. Γεια σας.